προετοιμασία του χρόνου. Για να μην βάλουμε προετοιμασία του χρόνου, να μην βάλουμε τώρα τον Πέτρο και τον Ιωάννη που τρέχει με αυτό το χρόνο. Είναι νοικαστικό. Είναι πολιτικό. Μα χωρίζει, αυτό είναι το θέμα. Και πρέπει να πάνε έτσι. Εδώ και από εκεί. Γι' αυτό, δεξιά-αριστερά. Ένα θεματικό. Το οποίο σημαντικό που να έχουν σειρά. Ναι, να μην κάτσουν. Υπάρχει στο τετράγωνο. Ναι, υπάρχουν οι δύο, αλλά εντάξει, πάμε να προσθέσουμε. Σε φωνάξαμε σήμερα, Βαγγέλη μου. Πρώτον και βασικό για να, αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που την τελευταία 15 ετία μας έχουν στηρίξει στην ανακαίνιση, στον εξοραϊσμό και στην όλη ευπρέπεια του ναού μας. Βέβαια, η θεοσκέπαστη βάζει ίδια το χέρι της και βοηθάει με οποιοδήποτε τρόπο. Έχουμε γίνει όλοι οι μάρτυρες του γεγονότος ότι η ίδια η Εκκλησία ήθελε να πάει σε ένα επόμενο βήμα, να είναι μια διαφορετική θεοσκέπαστη του παρελθόντος, με ιδιαίτερα πολλά αρχιτεκτονικά σημεία των αιώνων που περάσανε, αλλά και ένα καινούριο βήμα σε εργασίες και δωρεές, οι οποίες την κάνουν και δείχνει πολύ πιο όμορφη και πολύ πιο θεολογική και εκκλησιαστική. Ήδη με την βοήθεια των ευλαβών χριστιανών καταφέραμε μέσα στην αρχή του χειμώνος και στρώσαμε όλη την εκκλησία. Ήταν ένα πολύ επίπονο έργο, γιατί ενώ περιμέναμε για πάρα πολύ καιρό να κάνουμε μια τέτοια κίνηση, μάλλον δεν είχαμε την ευλογία και δεν μπορέσαμε να τα απεξέλθουμε όσες φορές θα προσπαθήσαμε. Εφέτος, μέσα σε ελάχιστη περίοδο 40 ημερών, μπορέσαμε και αποπερατώσαμε την κάλυψη του πατώματος με τα χαλιά. Επίσης, την τελευταία πενταετία, όπως βλέπεις και σήμερα με την παρουσία των αγιογράφων, σιγά σιγά αποπερατώνεται ένα κομμάτι της τοιχογραφίας του ναού με ιδιαίτερα με πιστευτικά στοιχεία, σεβόμενη προπάντων το προηγούμενο υπάρχον γεωγραφικό μέρος της εκκλησίας, μια και έχουμε ένα ιδιαίτερο όμορφο παρόκ τέμπλο, και επίσης προσπαθώντας να υπάρχει παρουσία των ανθρώπων ώστε μέσα στις δυσκολίες υπάρχει ένα φανάρι αναφοράς ότι ακόμα και οι δυσκολίες αυτές να υπάρχουν, εμείς μπορούμε να προσπαθούμε να φτιάχνουμε πράγματα. Ήδη τον προηγούμενο μήνα, παρότι είναι ένα έργο που έχει μείνει ανοιχτό, αποπερατώθηκε το στρώσιμο όλης της αυλής έξωθεν της εκκλησίας. Υπάρχει ακόμα βέβαια ένα κανονικό κομμάτι το οποίο δεν έχει αποπληρωθεί. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε σε εύρωτο χρόνο να το περατώσουμε οικονομικά, γιατί ενώ έγινε το έργο, ο μάρτυρας δεν ανοίξει και αυτό μας άφησε ένα άνοιγμα. Εντάξει, το κατάφερες. Ζητήσαμε αυτή τη συνέντευξη μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που μας στηρίξανε. Θέλω εφέτος όσοι έχουν τη χάρη και την ευλογία να παρευρεθούν στη θεοσκέπαστη, να τη χαρούν και να δοξάσουν τη χάρη της, γιατί αυτή είναι από πίσω μας, μας στηρίζει, μας φωτίζει, μας οδηγεί, ώστε να είμαστε παρόντες και να παίρνουμε την ευλογία της, υπό τη σκέπη της, να υπάρχουμε και να την υπηρετούμε. Ευχαριστώ. Καλή Σαρακοστή και καλό στάδιο.